Αν εστάλει τελικώς μέχρι νεοτέρας, το πρόστιμο του 1 ευρώ που υποχρεώνονταν να παρακρατούν τα φαρμακεία από όσους γιατρούς έδιναν χειρόγραφες συνταγές σε ασφαλισμένους, ακόμα και αν συνέτρεχαν αντικειμενικοί λόγοι που δεν επέτρεπαν να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το γεγονός αυτό αναμένεται να ανακουφίσει τους αγροτικούς ιατρούς, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες είχαν αναστατωθεί εξαιτίας της διάταξης αυτής, με την οποία υποχρεούνται να συμπληρώνουν τις συνταγές μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ακόμα και αν δεν είχαν υπολογιστές, όπως ισχύει στα περισσότερα αγροτικά ιατρία. Η περιαναστολής απόφαση, η οποία υπογράφτηκε προχτές από τον πρόεδρο του ΕΟΠΗ Γεράσιμο Βουδούρη και αναρτήθηκε χθες στη διάδεια, αναφέρει ειδικότερα. Η εφαρμογή του νέου μέτρου αναστέλλεται μέχρι νεοτέρας, καθώς οι ιατροί των μονάδων υγείας ΕΟΠΗ έχουν προθεσμία μέχρι 31 Μαρτίου 2012 να προμηθευτούν φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παράλληλα δεν έχει ολοκληρωθεί η δικτύωση των μονάδων υγείας, οι οποίες εντάσσονται σταδιακά. Αυτές οι μέρες παρατηρήθηκε ένα κάποιο θέμα. Όσον αφορά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κάποια δυσκολία στο να τη γράφουν κάποιοι γιατροί και μάλιστα στα αγροτικά ιατρία, κάποιοι άλλοι ιδιώτες έξω, γιατροί του ΕΟΠΗ. Εκείνο που θέλω να εξηγήσω είναι το εξής. Βγήκε μια υπουργική απόφαση, ψηφίστηκε κάτι σχετικά με τις ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις. Όταν θα δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου θεσμός ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τότε θα είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να γράφουμε ηλεκτρονικά. Αν αυτό το πράγμα δεν γίνεται και πηγαίνει χειρόγραφη συνταγή σε κάποιο φαρμακοποιό, ο γιατρός τότε θα επιβαρύνεται με ένα ευρώ από την τσέπη του για να περνάει η συνταγή σαν ηλεκτρονική. Αυτό το πράγμα όμως θα ισχύσει εφόσον γίνει ηλεκτρονική συνταγογράφηση παντού, στα κέντρα του ΕΟΠΗ, στα αγροτικά ιατρία. Ως εκ τούτου, μια και δεν υφίσταται αυτό το πράγμα, δηλαδή είμαστε ακόμα στην πορεία για να δημιουργήσουμε αυτή την κατάσταση, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αυτές οι υπουργικές υποφάσεις για ευρώ και τέτοια δεν ισχύουν. Υπάρχει ακόμα η συνταγογράφηση στο κανονικό συνταγολόγιο του παλιού ΙΚΑ, νινεοποιεί και θα περνάει κανονικά σε όλα τα φαρμακεία και σε όλες τις υπηρεσίες. Οι προβλέψεις μας είναι 1η Απριλίου, που λιγάκι δύσκολα το βλέπω. Βέβαια, η διευκρινιστική εντολή από κάτω λέει μέχρι νεοτέρας, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Πιστεύω όμως ότι σε 1-2 μήνες το πολύ θα έχει γίνει.